η προστασία της πρώτης κατοικίας πρέπει να προστατεύεται όπως ισχύει σήμερα μέσα από δικαστικές αποφάσεις. Αυτό σημείωσε αναφορικά με τους πληστηριασμούς, οι οποίοι και έρχονται με την αυγή του νέου έτους, ο νέος πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας Περικλής Ξηρογιάννης. Η πρώτη κατοικία στους ανθρώπους που έχουν βγει εκτός προγράμματος επειδή μειώθηκαν ξαφνικά οι αποδοχές τους και όταν είχαν υπογράψει τις δανειακές τους συμβάσεις ή δεν είχαν τις οφειλές, είχαν κάποιες αποδοχές ενός ύψους το οποίο ανατράπηκε απότομα, δηλαδή εκεί που η ζωή τους ανατράπηκε, η όλη ζωή τους ανατράπηκε απότομα, θεωρούμε ότι πρέπει να συνεχιστεί η προστασία της πρώτης κατοικίας. Με ποιους όρους και μέχρι ποιο ποσό θα είναι αυτό, θα το δουν και τα Υπουργεία. Αλλά όμως θεωρούμε ότι αυτό που εξασφάλισε την κοινωνική γαλήνη τα τελευταία χρόνια ήταν ακριβώς η προστασία της πρώτης κατοικίας. Διότι αν κάποιος έχει περισσότερα ακίνητα και οφείλει, είναι λογικό ότι δεν θα διακινδυνεύσει τη ζωή του και της οικογένειάς του αν εκπληστηρέσει κάποιο ακίνητό του, επειδή δεύτερο όμως, πέραν της πρώτης κατοικίας. Η πρώτη κατοικία πρέπει να προστατεύεται γιατί ακόμα και αν διαπιστώνουμε κάποιες καταχρήσεις στην εφαρμογή, δηλαδή αν τύχει να προστατευτούν και κάποιοι που ενδεχομένως μπορεί, αν το δούμε αυστηρά, να μην έπρεπε γιατί έκαναν υπερδανεισμό ή οτιδήποτε. Βέβαια, αυτά τα δικαστήρια, ξέρετε, υπάρχει ασφαλιστική δικλίδα των δικαστήριων εδώ. Η πρώτη κατοικία προστατεύεται μέσα από δικαστικές αποφάσεις. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μια ασφάλεια δικαίου. Ότι δηλαδή θα είναι δίκαιη η προστασία. Και αυτό για μας πρέπει να συνεχιστεί.